Καλημέρα, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή έξω από το Προεδρικό. Βγαίνουν από τις τάξεις οι μαθητές και βγαίνουν στους δρόμους και πάλι έτσι ώστε να διαμαρτυρηθούν για τις εξετάσεις των τετραμήνων. Ζητούν και πάλι από την κυβέρνηση την τροποποίηση της νομοθεσίας και την πλήρη κατάργηση των εξετάσεων ανά τετράμινο. Να πούμε ότι οι μαθητές αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσουν από το τέρμα της οδού Αθαλάσσας και θα κατευθυνθούν προς το Προεδρικό Μέγαρο για να εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους και να ζητήσουν την έναρξη ενός διαλόγου από τους φορείς και να καταθέσουν όλοι οι οργανωμένοι φορείς τις απόψεις τους, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του μαθητή και γιατί, όπως λένε, να έχουν όφελος οι μαθητές. Να πούμε ότι καταγγέλουν ότι το Υπουργείο κρατά την ίδια αυταρχική θέση και ότι ο θεσμός των εξετάσεων αύξησε το άγχος και την πίεση και ενίσχυσαν τη βαθμοθυρία. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε. Βλέπουμε λίγο κόσμο επί του παρόντος στο Προεδρικό. Έχουν μαζευτεί κάπου αλλού για να ξεκινήσουν να έρθουν εκεί. Ακριβώς, θα ξεκινήσουν από το τέρμα της οδού Αθαλάσσας και θα έρθουν προς το Προεδρικό Μέγαρο για να πραγματοποιήσουν την εκδήλωση διαμαρτυρίας. Αρχικά θα πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας προς το Προεδρικό και θα συγκεντρωθούν σε πολύ λίγο εδώ. Ωραία, άρα θα έρθουμε κοντά σου και εμείς σε λίγο όταν μαζευτούν. Αν έχουμε και κάποιες δηλώσεις, να τα μεταδώσουμε όλα ζωντανά. Κρατάμε ανοιχτή τη γραμμή μας. Ευχαριστούμε πολύ, Όλγα.